Ένα σπάνιο φαινόμενο, μια θερμή εισβολή που θα επηρεάσει την Ανατολική Μεσόγειο, αναμένεται να φέρει πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιες περιοχές αφορά, πότε θα χτυπήσει και γιατί αποκλίσεις μιλάμε σε επίπεδο θερμοκρασιών, θα μας δώσει ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για αυτή τη σύνδεση, κύριε Λαγουβάρδο. Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ. Να δούμε λίγο πόσο αξιοσημείωτη θα είναι αρχικά αυτή η θερμή εισβολή. Ακριβώς. Να πούμε ότι θα είναι μια σημαντική θερμή εισβολή για την εποχή πάντα. Θα επηρεάσει ένα μεγάλο κομμάτι των Βαλκανίων, της Ελλάδας και την Κρήτη βέβαια, και ένα μεγάλο κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου. Ουσιαστικά θα ξεκινήσει από την Πέμπτη και θα καθίσει μέχρι και την Κυριακή. Περιμένουμε θερμοκρασίες οι οποίες στην υπηρετική χώρα θα φτάσουν τους 21, 22, 23 βαθμούς και 26, 27, ίσως και λίγο παραπάνω τοπικά στην Κρήτη. Άρα μιλάμε για μεγάλες αποκλίσεις τη στιγμή που συνήθως αυτή την περίοδο ποια είναι η μέση θερμοκρασία. Ναι, για παράδειγμα στην Κρήτη η μέση μέγιστη θερμοκρασία, η μεθενή του μεσημεριού, είναι στην Κρήτη το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου περίπου στους 16 με 17 βαθμούς. Μέχρι να έχουμε μια απόκληση πάνω από τους 10 βαθμούς. Mm-hmm. Να πούμε εδώ ότι ήδη σε κάποιες περιοχές στην Κρήτη τις τελευταίες ημέρες είναι αρκετά πάνω από τα κανονικά και σήμερα είχαμε 21-22 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Δηλαδή αποκλίση των 4-5 βαθμών έχουμε στην Κρήτη τις τελευταίες 4-5 ημέρες. Αυτό τώρα θα γίνει ακόμα πιο έντονο και θα φτάσουμε να έχουμε αποκλίσεις μέχρι και 10 βαθμούς μέχρι και την Σάββατο. Θα μικρή πτώση την Κυριακή και τη Δευτέρα μεγάλη πτώση βέβαια. Άρα από τη Δευτέρα θα έχουμε αλλαγή του κλίματος, επιστροφή σε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, στροφή των ανέμων. Θα στραφούν οι άνεμοι σε βοριάδες και μάλιστα ανησυχούν πολύ τη Δευτέρα και την Τρίτη. Και από την Τρίτη σημερινά μας και τουλάχιστον η θερμοκρασία θα πέσει κάτω από τα κανονικά. Δηλαδή, αν συγκρίνει κανένα τη θερμοκρασία του Σαββάτου με την επόμενη Δευτέρα, πιθανότητα η πτώση εκ νέου θα είναι μεγάλη, θα είναι πάνω από 10 βαθμούς η πτώση. Μάλιστα. Για τι νοτιάδες μιλάμε, δηλαδή για πόσο μποφόρ. Πάρα πολύ έντονη δεν θα είναι, με ξέρεις ίσως λίγο αύριο. Επομένως δεν είναι κάτι που μας ικουν οι άνεμοι και μετά μάλιστα θα σκεφτώ ότι θα έχουμε και πολύ χαμηλές εντάσεις ανέμου. Αυτό θα βοηθήσει να έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες. Είναι κάτι το οποίο είναι σχετικά σπάνιο. Τελευταία φορά που είχαμε μια αντίστοιχη περίπτωση ήταν τον Δεκέμβριο του 2010. Τότε είχε συνέβη στις αρχές του μήνα, αρχές Δεκεμβρίου, και είχαμε και τότε δύο θερμοκρασίες 29 βαθμών στην βόρεια, την περιοχή των Χανίων συγκεκριμένα. Δεν ξέρω αν θα ξεπεραστεί το όριο των 29, θα το δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Σίγουρα όμως η εκτίμησή μας είναι ότι θα είναι από τη ισχυρότερη μετά θερμή εισβολή, δεκεμβριάτικη θερμή εισβολή, μετά από αυτήν του 2010. Μάλιστα. Ενώ όση ώρα μας δίνετε εσείς πληροφορίες, παρακολουθούμε και ένα σχετικό βίντεο που δείχνει την απόκλιση της θερμοκρασίας σε ύψος 1500 μέτρων, τις μεταβολές από την περασμένη Τρίτη έως και την προσεχή Δευτέρα. Φαίνεται πολύ ωραία η θερμή αυτή, η εισβολή που έχουμε στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, από την Αφρική προς την. Που επηρεάζει φυσικά όλη τη χώρα, που έχουμε και την Κρήτη. Και είπατε ότι το φαινόμενο θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή. Θέλει προσοχή, θα τα πούμε βέβαια και τις επόμενες ημέρες. Δευτέρα και Τρίτη, σας είπα, θα έχουμε σημαντική ενίσχυση των ανέμων, βοριάδες πλέον, και μας έχουμε και σημαντική πτώση θερμοκρασίας. Έχουμε και βροχές Δευτέρα και Τρίτη, και λόγω της πτώσης θερμοκρασίας θα έχουμε και χιόνια στα βουνά. Έχουν περιοριστεί πάρα πολύ τα χιόνια, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και σε όλη τη χώρα από τις ψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών. Θα περιοριστούν ακόμα περισσότερο όπου υπάρχουν από τις ψηλές θερμοκρασίες που περιμένουμε το επόμενο τριήμερο. Θα έχουμε όμως εκ νέου κάποιες χιονοπτώσεις που δείχνουν τα στοιχεία μας στην αρχή της επόμενης εβδομάδας. Από εκεί και μετά, βέβαια, για να μην μπείτε στον πειρασμό να με ρωτήσετε τον καιρό των Χριστουγέννων, δεν γνωρίζουμε πώς εξελιχθεί ο καιρός. Είναι ακόμα μακριά. Ναι, είναι ακόμα μακριά, ακριβώς. Λοιπόν, έχετε την καλοσύνη να επαναλάβετε ποιες θα είναι οι μέγιστες θερμοκρασίες για αυτό το διάστημα που θα διανύουμε μέχρι και την Κυριακή στην Κρήτη. Κοιτάξτε, εκτίμησή μου είναι ότι σε περιοχές στο βόρειο τμήμα του νησιού θα φτάσουμε να έχουμε θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν 26 με 27 βαθμούς. Ίσως πάνε και λίγο παραπάνω, παίζει ρόλο λίγο και η νέφωση πόσο θα έχουμε. Δεν θα έχουμε βέβαια αρκετά νέφη. Όπως επίσης και η ροή των ανέμων, η διεύθυνσή του, δηλαδή αν έχετε τη θάλασσα ή όχι. Το 26-27 όμως νομίζω ότι θα το φτάσουμε και πιθανόν θα το δούμε να φτάσουμε και λίγο παραπάνω. Επαναλαμβάνω, το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 29,1 βαθμοί στα Χανιά αρχές Δεκεμβρίου του 2010. Για μήνα Δεκέμβριο. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λαγουβάρδο. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ.